σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bed Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bed Builder έως και 30%. Φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό της Ζωφριάς, όπου μόλις ξεκίνησε η αναμέτρηση για την τέταρτη αγωνιστική της Development League ανάμεσα σε τρίτο φύλλο και σε αργόνα αυτές. Σημερινοί γηπεδούχοι έχουν την πρώτη κατοχή. Οι γηπεδούχοι οι οποίοι ξεκινούν το σημερινό μάτς έχοντας μία νίκη και μία ήττα μέχρι στιγμής στις δύο αγωνιστικές τις οποίες έχουν δώσει, ενώ από την άλλη οι αργόνα αυτές μετρούν δύο νίκες και μία ήττα μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Νωρίς το πρώτο φάουλ από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Νωρίς επίσης οι πρώτες βολές για τον Πιτσόνα. Ας όχι στην δεύτερη, μία στις δύο για το 1-0. Ανοίγει το σκορ λοιπόν το τρίτο φύλλο. Αργωνάθε στην πρώτη ευκαιρία. Πάσα στο πλάι για τον Πόπι. Παρά λίγο να μπερδευτεί, κράτησε. Με πλάτη στο καλάθι τώρα φαίνει για τον Σίμπουρα. Ο Μαλισιώβας, ο οποίος είχε την κατοχή, θα χαθεί τελικά. Παίρνουν οι Ροζ. Έχει ο Κουσόνας, ο οποίος θα χάσει την μπάλα από τα χέρια του. Φράγκος, πάμε να δούμε λίγο και τις πεντάδες, αν θα γίνει λάθος πάσα. Από τη μία έχουμε Καστρίνιο, Καρυπιανό, Κουτσόνα, Πανάγο και Παπά στην πεντάδα του τρίτου φύλλωνα. Για τους αργοναύτες έχουμε Μαλισιώβα, Παπαγιανόπουλο, Πόπη, Σίμπουρα και Φράγκο τους πρώτους πέντε. Παπάς, Καστρίνιος εκτός οροπίας, δεν μπορεί να βρει στόχο. Θετικό rebound όμως από τον Καρυπιανό, θα χάσουν τελικά οι γηπεδούχοι. Φράγκος πήρε ξανά. Πάσα στα αριστερά για τον Μαλισιώβα και τώρα ο Παπαγιανόπουλος. Πήρε τα σφιχτικά. Μια δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι. Γυρίζει, εκτελεί, δεν το βάζει όμως ο Μαλισιώβας. Παραμένει έτσι το 0 οι αργοναύτες. Παπάς αργά. Πήρε ο Κουτσόνας, εκτέλεσε κατευθείαν. Έμεινε η μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά πέρασε στα χέρια των αργοναυτών. Φράγκος από τα δεξιά, θα τα κάνει όλα μόνος του, δεν θα έρθει το καλάθι όμως. Μάτυξε εκεί το rebound ο Καστρίνιος και αυξήσει τον Παπά. Παραμένει το 1-0 σε αυτές τις πρώτες στιγμές της αναμέτρησης. Κατοχή. Θα περάσει και πάλι στα χέρια των φιλοξενούμενων. Νέο λάθος από τους Ροζ. Και συνέχεια τώρα με τον Φράγκο να κατεβάζει. Βγαίνει ψηλά να τον πιέσει ο Πανάγος. Φράγκος. Πάσα πέρασε κάτω από τα πόδια του Παπαγιανόπουλου. Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει. Αρκετά τα λάθη σε αυτές τις πρώτες στιγμές. Γι' αυτό έχει μείνει και χαμηλά το σκορ μέχρι στιγμής. Μόλις μια βολή του Κουτσόνα έχουμε δει να καταλήγει στον στόχο. Αστοχή προσπάθεια Καρυπιανός, έχει δεύτερη ευκαιρία, θα κυλήσει μπάλα εκτός και πάλι θα επιμείνει ο Καστρίνιος, αυτός θα πάρει το φάουλ και έχουμε νέο ζευγάρι βολών για τους γηπεδούχους. Σειρά του Καστρίνιου τώρα να πάει στη γραμμή. Χαμένη πρώτη. Τέλει τώρα και την δεύτερη, θα τη βάλει αυτή για το 2-0. Φράγκος. Μαλισιώβας του δώσε κεφαλή. Ποπής στην περιφέρεια θα εκτελέσει για 3 μέσα. Να το πρώτο καλάθι.
Είναι και τρίποντο και θα δώσει και το προβάδισμα στους αργοναύτες ο Ποπής. 2-3. Χαϊτιανός. Βλέπει τις επιλογές του, παίζει με τον Καστρινιό. Τσόνας. Κύκλεψε ωραία ο Φράγκος και φεύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Κυρία για ένα εύκολο καλάθι θα έρθει για το 2-5. Καλάθι συνέχιζε από την πλευρά των Ροζ. Το αξιοποιεί τώρα ο Φράγκος για το συν 3 των αργοναυτών. Πάσα κατέληξε στον Καστρίνιο. Παλεύει και ο Καριτσιανός, δεν βρίσκει στόχο. Κρατούν ωστόσο οι γηπεδούχοι. Κουτσόνας στα δεξιά. Κερδίζει το φάουλ, λίγο έλειξε να σκοράρει κιόλας. Είναι το τρίτο ομαδικό αυτό για τους αργοναυτές. Μέσα η πρώτη για το 3-5. Μέσα και η δεύτερη για το 4-5. Κόπης. Πάει μέχρι μέσα, θα χάσει αλλά αντικανονικά. Το φάουλ το έχει κάνει το 30 ο Πανάκος. Και είναι και το πρώτο ομαδικό που κάνει το τρίτο φύλλο στο μάτς. Για πρώτη φορά στη γραμμή των βολών οι αργοναύτες. Ο Πόπης σημαδεύει σωστά στην πρώτη ευκαιρία. Εδώ 4-6. Μέσα και η δεύτερη. 4-7. Στο συν 3 πλέον οι φιλοξενούμενοι. Καστρίνιος άφησε έξω. Παπάς πέρασε ανάμεσα από δύο. Θέλησε να απειλήσει, δεν τα κατάφερε. Και τώρα Φράγκος τρέχει στην άλλη πλευρά. Ξετάει τις επιλογές του, τσεκάρει γύρω του, συγκρατεί. Πάνε έτσι οργανωμένοι, επειδή τώρα οι αργοναύτες δεν θα περάσει κάθε πάσα του, την κατάλαβε ο Καρετιανός. Κουτσόνας πάει κατά μέτωπον, βρέθηκε στο παρκέο παίξε των αργοναυτών, μπήκε το καλάθι, δεν υπάρχει κάποιο φάουλ. 6-7. Φράγκος. Πάσα στο πλάι για τον Σιμπουρά. Έκλεψαν οι Ροζ, φεύγει στο ανοιχτό γήπεδο ο Πανάγος, σαν σε προπόνησε εκεί, θα δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του ξανά. 8-7, γήπεδο πλέον παίρνει τα ίνια, 4-45. Πριν αφήσουμε πίσω μας το πρώτο δεκάλεπτο. Ποπής. Μαλισιώβας, ένα δίποντο από τον Παπαγιανόπουλο, όχι εύστοχο. Καθάρισε τη φάση ο Καστρίνιος και έπεσε με τον Παπά. Κουτσόνας προσποιείται στην πάσα. Μπάλα με κάποιο τρόπο θα φτάσει και πάλι στον Παπά, έχει 10 δευτερόλεπτα. Εκτελεί ένα μακρινό δίποντο, το οποίο δεν θα βρει στόχο. Και τώρα και πάλι αργοναύτες στην επίθεση με τον Φράγκο. Καμία ομάδα δεν έχει καταφέρει να ξεφύγει στο σκορ σε αυτά τα πρώτα 6 λεπτά. Κύριο Παπαγιανόπουλος άφησε χέρι με χέρι στον Ποπή. Αυτός θα εκτελέσει για δύο. Ψηλότερα εκεί ολομόναχος ο Καριτιάνος, καθαρίζει το rebound. Και πήρε ο Πανάγος. Ηρεμία ζητάει από τους συμπαίκτες του, οργανώνει τώρα την επίθεση στον Ροζ. Παπάς το θέλει, το τρίποντο το πήρε και το έβαλε. Για το 11-7. Σηκώθηκε με αυτοπεποίθηση και φέρε το συν 4 για το τρίτο φύλλο. Πήρε το screen ο Ποπής. Υποπίεσε εκεί ανάμεσα από δύο, σίγουρα θα καταφέρει να βρει στόχο. 19, μειώνει στο δίποντο ο Σίγουρας. Πανάγος. Παπάς από το ίδιο σημείο που το έβαλε νωρίτερα θα το βάλει και τώρα. 14-9. 2-2 από τον Παπά, από το ίδιο και ένα σημείο. Για να ανεβάσει τη διαφορά στους 5. Φράγκος από τα δεξιά. Παπαγιανόπουλος, έχουμε 3 δευτερόλεπτα από τον Μαλισιώβα. Ενώ θα γίνουν και οι πρώτες κινήσεις και από τις δύο ομάδες.
Ο Κιμ Τζόγλου πέρασε το μάτς από το τρίτο φύλλο. Από την άλλη έχουμε Μονέο, Κουτσιλιέρη. Για τους αργόναυτες. Και ο Κουνάδης πέρασε το μάτς. Αυτές είναι οι τρεις αλλαγές των φιλοξενούμενων. Είναι στην περιφέρεια ο Καστρίνιος, Κουτσόνας. Θα το πάρει και αυτός. Αστοχή στο τρίποντο, παλεύει και ο Καστρίνιος και ανανεώνει την επίθεση. Και θα πάρει τώρα την μπάλα στα χέρια του με το δεξί χέρι, θα τελειώσει ωραία. 16-9. Αρχίζουν και ανεβάζουν στροφές οι γηπεδούχοι και απομακρύνονται, έστω είναι 7 πλέον. 2-15 πριν να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Θα κάνει ο Λαμόνος και εδώ ωραία ατομική προσπάθεια, δεν ήρθε το καλάθι όμως από τον Πόπη. Κιμτζόγλου. Κρατάει ο Κουτσόνας. Θα εκτελέσει, δεν το βάζει. Και μπάλα περνάει και εκτός αγωνιστικού χώρου. Μπάλα για τους αργοναύτες. Ενώ θα έχουμε μια νέα αλλαγή για τους Ρόζο Βαλσαμίδης. Περνάει στο παρκέ για πρώτη φορά. Αντικαθιστά τον Καστρίνιο. Κόψαξος τον Κουσιλιέρη. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ. Το έχει κάνει ο Κιμ Τζόγλου. Και είναι και το δεύτερο ομαδικό των γηπεδούχων. Μονέος πέρασε, ύψωσε, δεν έβαλε πολύ δύναμη. Την μπάλα είναι για το τρίτο φύλλο καθώς ακούμπησε στο σώμα του Κουτσιλιέρη. Την μπάλα και κατέληξε εκτός. 1,5 λεπτό ακόμα για να τέλειωσε η πρώτη περίοδος. Στο 16-9 υπερθυμίζω το σκορ. Δύσκολη εδώ η πάσα για τον Βαλσαμίδη, διορθώνει ο Καλυθιανός. Ο οποίος παίρνει φορά, παίρνει το δεξιό διάδρομο, δεν σκοράρει. Και τώρα Πόπης. Αριθμητικό πλεονέκτημα εδώ οι αργοναύτες. Ο Κουτσιλιέρης άφησε στον Πόπη, αυτός με τη βοήθεια του ταμπλό θα μειώσει σε 16-11. Και έχουμε και διακοπή για time out. Συνέχεια στην δράση, λίγο πριν πούμε στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Στην Τζόγλου κατεβάζει τώρα για τους Ροζ. Γιακοβίδης, ο οποίος και αυτός έχει πέρασει τώρα στο παρκέ. Ωραία, η πάσα δεν θα την αξιοποιήσει όμως ο Καρυθιανός. Καθάρισαν το rebound οι φιλοξενούμενοι. Και τώρα Μονέος. Πάει με φόρα, θα πάρει το φάουλ. Το σηκάνει ο Γιακοβίδης. Τρίτο ομαδικό και για τους γηπεδούχους, από τρία έχουν τώρα οι δύο ομάδες. Στη γραμμή λοιπόν ο Μονέος. Χαμένη πρώτη προσπάθεια. Εκτελεί τώρα την δεύτερη, θα τη βάλει αυτή. Για το 16-12. Γιακοβίδης. Τελευταία 38 δευτερόλεπτα στο δεκάλεπτο. Κουτσόνας. Πάει από τα δεξιά, θα γυρίσει. Ωραία προσπάθεια. Θα μπορούσε να πάρει και το maximum από αυτή τη φάση. Θα πάει ωστόσο στη γραμμή για τις δύο δικές του προσπάθειες μετά το τέταρτο ομαδικό φαουλ των αργοναυτών. Και αυτό στην πρώτη βολή. Έξω και η δεύτερη. 0-2. Έκλεψαν όμως οι γηπεδούχοι. Και πήρε ο Καρυθιανός και πάει προς τα μέσα. Δεν κερδίζει κάτι. Κουτσιλιέρης. Θα του κάνει το φάουλ. Το αξιοποιεί καλά το τέταρτο ομαδικό. Εδώ ο Κιμ Τζόγλου. Σταμάτησε έτσι τη φορά του αντιπάλου του. 18 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι. Όλα για τους αργοναύτες. Κουτσιλιέρης.
Από το ύψος των βολών θα εκτελέσει. Προσπάθησε ο ίδιος να διεκδικήσει και το rebound. Κράτησαν την κατοχή Αργοναύτες, απομένουν 10 δευτερόλεπτα. Κουτσιλιάδης στην επαναφορά, Μονέος και τώρα Πόπης. Βλέπει το ρολόι, 6 δευτερόλεπτα. Θα το πάρει τελικά από εκείνο το σημείο. Το rebound στα χέρια των Ρόζ φινάλι, λοιπόν, στην πρώτη περίοδο. Με το σκορ το 16-12. Επιστροφή εδώ στο κλειστό της Ζωφρέας, όπου ξεκίνησε μόλις και η δεύτερη περίοδος του μάτς ανάμεσα σε τρίτο φύλλο και Αργοναύτες. Το σκορ στο 16-12. Να τους φιλοξενούμε τους γηπεδούχους, μας χωρείτε να έχουν πάρει ένα καλό προβάδισμα και το Μονέο εδώ να κερδίζει το φάουλ. Θα θυμίζω νωρίτερα, φτάσανε εκεί στο σύν 7 οι Ροζ. Ο Μονέος και ο Πόπης κατάφεραν να ρίξουν την διαφορά στους 4 και τώρα ο Μονέος έχει την ευκαιρία να μειώσει κι άλλο. Δεν θα το κάνει όμως από την πρώτη αστοχή βολή. Βάζει την δεύτερη για το 16-13. Αστρίνιος Νάγος, ένα δίποντο του παπά πάταγε, να πει τη μπάλα πέρασε εκτός, αλλά εκείνο ο Βαρσαμίδης για το επιθετικό rebound και για το καλάθι. 18-13. Κουτσιλιέρης. Κουτσιλιέρης κρατάει, ψάχνει κάποια επιλογή τώρα, τον πίεσε ασφυκτικά εκεί ο παπάς. Κουνάδης γυρίζει. Βλέπει την πάσα έξω, τσεκάρει και το ρολόι. Όπως ήταν ο Αργοναυτών, Μονέος θα σηκωθεί για δύο στη λήξη του χρόνου. Δεν θα καταφέρει να φέρει κάτι καλό για τους φιλοξενούμενους. Και τώρα Καστρίνιος. Θέλει να απειλήσει, γυρίζει εκτός ισορροπίας. Ωραία προσπάθεια, δεν έρχεται το καλάθι. Βαλσαμίδης εκεί παλεύει. Κερδίζουν τελικά οι φιλοξενούμενοι. Τυπουκής. Ηρεμή την κατάσταση τώρα. Ο Κουτσιλιέρης. Ένα τρίποντο με τη βοήθεια του απλό Τσιμπούκης βρίσκει στόχο. 18-16. Και αυτό είναι και το πρώτο. Όχι, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, έχει βάλει και ο Πόπης. Ένα είναι το δεύτερο τρίποντο των Αργοναυτών. Ο Παπάς εδώ πήρε το φάουλο από τον Μονέο, το παραδέχεται αμέσως. Βαλσαμίδης επανέφερε, έπιασαν στον ύπνο εδώ την άμυνα των Αργοναυτών οι Ροζ και ο Καστρίνιος εκεί χωρίς κανέναν γύρω του θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 20-16. Αδράνησε εδώ η άμυνα των φιλοξενούμενων. Μονέος. Κουνάδης έβαλε στην πλάτη τον Βαλσαμίδη. Μονέος. Καλή άμυνα, μπάλα βρήκε και στο κάτω μέρος του ταμπλό και μάζεψαν οι γηπεδούχοι. Πάσα για τον Καστρίνιο και αυτός θα δώσει ξανά τη λύση. Αφού πρώτα τροφοδοτήθηκε καλά, θα κάνει το 22-16 με το δεύτερο συνεχόμενο δικό του καλάθι. Μονέος. Κουτσιλιέρης. Πήρε και το screen. Ψάχνει κάποιο συμπαίκτη, ο Κουνάδης θα πάρει. Δεν θα το βάλει όμως από εκείνο το σημείο. Πανάγος αφήνει στον Κιλτζόγλου και αυτός κατεβάζει ξανά. Παπάς στέκεται για 3. Δεν πήγε το καλάθι Καστρίνιος, όμως είναι εκεί κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Βρήκε και την πάσα πανέξυπνη πάσα για τον παπά. Εκείνος δεν την αξιοποίησε. Πιέστηκε από 2. Πήρε το φάουλ τελικά ο Παπαγιανόπουλος. Να έχουμε αλλαγή για τους Αργοναυτές. Φράγκος επιστρέφει.
και θα είναι για αυτούς που θα κατεβάσει την μπάλα τώρα για την επίθεση των φιλοξενούμενων. Τσιμπουκής. Θα έκλεψε ο Κιμτζόγλου. Παγίδα από δύο. Κατάφερε να ξεφύγει και να βρει και την πάσα για τον Παπά. Πλησιάζει εκείνος, υψώνει. Μπάλα και πάλι στήμενη στα δικά του χέρια. Και θα κερδίσει τελικά το φάουλ. Το έχει κάνει ο Φράγκος. Δεν θα μπει η πρώτη. Θα πας δεν βρήκε στόχο. Ετοιμάζεις τώρα για την δεύτερη. Θα τη βάλει αυτή. 23-16. Κόπης. Ποιος έχει επιστρέψει το μάτς. Κέρδισε και το φάουλ τώρα από τον Παναγό. Ανέφερε ο Φράγκος για τον... για τον Πόπη. Έχει μείνει εκεί με χώρο ο Κουτσιλιέρης, εκτελεί για τρεις. Ήταν καλές οι προϋποθέσεις, δεν ήταν καλό το σούτ όμως. Κουτσόνας περνάει ωραία. Ήψωσε, Καστρίνιος πρόλαβε την μπαλά και άφησε στον Πανάγο με το δικό του στυλ. Ο Πανάγος αστοχεί από μακριά, νέα ευκαιρία με Κουτσόνα, ούτε αυτή. Πόπης. Συνεχίζει μόνος του, τον έκλεισαν καλά και τον ανάγκασαν σε βήματα. Πολύ καλή εδώ η αντίδραση από την άμυνα του τρίτου φύλου. Και έχουμε δύο νέες αλλαγές για τους αργοναύτες. Ο Μαλισιώβας και ο Σίμπουρας επιστρέφουν. Πανάγος. Παίξε με τον Παπά, ωραία, θα προσποιηθεί. Πρόλαβε τους δύο αντιπάλους και κερδίζει το φάουλ. Από τον Παπαγιανόπουλο πρέπει να έχει γίνει. Ο Παπαγιανόπουλος θα λέει εκεί με τον ρεφ. Μετά από το τρίτο ομαδικό των γηπεδούχων. Έχει η πρώτη από τον Παπά, 24-16. Και 25-16 τώρα. Δύο στις δύο βολές, αλάνθασες τώρα ο Παπάς για το σύν 9 των γηπεδούχων. Φράγκος πήρε, εκτέλεσε κατευθείαν. Δεν σημάδεψε σωστά. Και ο Πανάγος τώρα θέλει να ανεβάσει τα κινητά. Ηρεμία αφήνοντας τον Κουτσόνα. Η εκδικήσιμη μπάλα έκλεψαν τελικά οι αργοναύτες και με το σώμα του και ο Βαλσαμίδης θα κάνει το φόλ στον Πόπη. Επανέφεραν οι φιλοξενούμενοι. Πόπης. Κοντά τον Παπαγιανόπουλο. Πήρε ο Σίμπουρας, εκτέλεσε στην συνέχεια ο Μαλισιώβας, δεν βρήκε στόχο. Παραμένουν πολύ με τις 16 πόντους οι αργοναύτες, οι οποίοι θα βγουν και πάλι στην επίθεση. Πόπης πάει μέχρι μέσα, σκοράρει. 25-18, Πόπης μετά από ώρα δίνει την λύση στην επίθεση των αργοναυτών. Για το 25-18, 4-40 πριν να πάμε στο ημίχρονο. Κουτσόνας επιλέγει να εκτελέσει και πολύ καλά κάνει. 28-18, στρογγυλά η διαφορά τώρα. Στους 10 πόντους υπέρ του τρίτου φύλου. Ο Πις Μαλισιώβας. Πέρασε η πάσα του, η μπάλα κατέληξε έξω. Ο Φράγκος ανενόχλητος δεν θα απαντήσει, ενώ δεν θα προλάβει και στη συνέχεια ο Σίμπουρας. Θα έχουμε αλλαγή τώρα για τους αργοναύτες. Ο
εδώ ανάμεσα στην γραμματεία και τους διαιτητές. Θα ξαναγίνει έτσι η επαναφορά. Τζόνας. Παπάς παίρνει το τρίποντο. Αστοχή όμως. Φράγκος. Κάτι λιγότερο από 4 λεπτά τώρα για να πάμε στην ανάπαυλα. Φράγκος ανάμεσα από 2, δεν τα καταφέρνει. Καστρίνιος είναι εκεί για να καθαρίσει. Δυσκολεύεται, αρχικά βρίσκει στην συνέχεια την πάσα για τον Παπά. Η πίεση ψηλά συνεχίζεται από τους Αργοναύτες. Παίρνει ωστόσο στο τσακ η Ροζ. Κουτσόνας κόβει και προστιγμένη πάσα. Μπαλά στον αέρα, ο Πανάγος είναι εκεί. Σε θέση επιχειρήσει έτσι το τρίτο φύλλο. Πρέπει να εκτελέσει ο Βαλσαμίδης, αυτό έκανε καθώς τελείωνε και ο χρόνος της επίθεσης. Αυτό έχει έριξε όπως όπως την μπάλα. Δεν βρήκε στόχο εκείνη, παρέμεινε έτσι 28-18. Έγινε και η αλλαγή για τους Ρόζ, ο Ιακωβίδης επέστρεψε. Τώρα κατεβάζει ο Πόπης. Άστοχο το σούτ. Βάζει να μείνει σε καλύτερη θέση. Ιακωβίδης αφήνει στον Κουτσόνα. Βρέθηκε στο παρκέ εκείνος μετά από φάουλ. Και τώρα θα γίνει η αλλαγή. Με τον Καλυθιάνο να επιστρέφει στην θέση του Καστρινιού. Θα γίνει και μια προσπάθεια τώρα να σκουπιστεί το παρκέ στο σημείο που προσγειώθηκε ο Κουτσόνας. Για να μην γλιστρήσει κανείς. Συνέχεια με Ιακωβίδη. Ο Πανάγος προσπάθησε να βρει κατευθείαν τον Κουτσόνα. Εκεί ο Φράγκος όμως, ο οποίος έδρασε πολύ έξυπνα και έκλεψε. Και θα πάρει τώρα για να τελειώσει τη φάση, δεν θα το κάνει με επιτυχία. Πόπης στη δεύτερη ευκαιρία, θα μένει και αυτή ξανά. Πόπης επιμένει και δικαιώνεται τελικά. 28-20. Ανάγος. Φεύγει η μπάλα, κλέβουν ξανά οι Αργοναύτες. Φράγκος με δύο ροζ φανέλες μπροστά. Βρήκε την πάσα για τον Μαλισιώβα. Να μετράει το καλάθι. Καθώς έχει γίνει φάουλ από τον Βαλσαμίδη. Και έχουμε time out τώρα για το τρίτο φύλλο. Συγγράμμα λοιπόν ο Μαλισιώβας. Αυτό έχει στην πρώτη βολή του. Μειώνει στους 7, 28, 21. Δύο στους δύο. Για το 28, 22. Σε 6 πόντους διαφορά, 2,5 λεπτά ακόμα για να τελειώσει και η δεύτερη περίοδος. Πανάγος. Κουτσόνας. Σταματάει τρίπλα. Αυτό στον Καρυπιανό. Ιακωβίδης έκανε το κόψιμο στην baseline. Πανάγος έχει μείνει μόνος του, πήρε το τρίποντο. Βρήκε σίδερο όμως. Και συνέχεια θα γίνει το φάουλ από τον Πόπη. Και είναι και το πέμπτο για τους Αργοναύτες. Έτσι ο Ιακωβίδης θα οδηγηθεί στην γραμμή της φιλανθρωπίας. Δεν το είχε καταλάβει αρχικά, τώρα το καταλαβαίνει. Και θα πάει για τις δύο βολές του. Βάζει την πρώτη. Η δεύτερη, το rebound θα καταλήξει στα χέρια των Αργοναυτών. Φράγκος. Θα
Σαρέξιο, εκεί όπου είναι ο Πόπης, θα το πάρει από την κορυφή, εκτελεί 29-25. Κουτσόνας. Παναγός. Διακοβίδης, θα πασάρει σε αντίπαλο. Κόβει όμως την ευκαιρία εδώ για ευνηδιασμό των αργών αυτών ο Πανάγος. Και τώρα Καρυπιανός. Καστρίνιος, μισχωρείτε. Πανάγος. Άσε στον Ιακωβίδη. Και πάλι θα πάρει ο Πανάγος 10 δευτερόλεπτα. Κουτσόνας θα εκτελέσει αυτός και πολύ καλά θα κάνει. Ζητάει την μπάλα, αυτό λέει. Ζητάω την μπάλα για να στοχίσω. Καλό σήμερα από την περιφέρεια ο Κουτσόνας. Αν δεν κάνω λάθος είναι το τρίτο δικό του τρίποντο. Σκόρες θέμα δεν έχω μετρήσει σωστά. Ο Σίμπουρας τώρα αστοχή από μακριά. Με ευκαιρία με Μαλισιώβα θα γυρίσει. Χωρίς καλή ισορροπία. Όχι και καλύτερες προϋποθέσεις. Και τώρα μια μακρινή πάσα Πανάγος θα εκτελέσει. Όχι καλά. Κόπης. Ζήτησε, πήρε ο Σίμπουρας. Ωραία εδώ. Θα συνεργαστούν οι δυο τους για το 32-27. Πανάγος. Με τον Φράγκο πάνω του. Κουτσόνας για 3 αυτή τη φορά στο χι. Και μια επίθεση 22 δευτερόλεπτα τώρα για τους Αργοναύτες. Να δούμε αν θα μπορέσουν να πλησιάσουν κι άλλο μέχρι το ημίχρονο. Κόπης κρατάει στα 10 δευτερόλεπτα. Εκτελεί για 2 μετά από τρίπλα. Ψηλότερα ο Σίμπουρας, 4 δευτερόλεπτα. Τρίποντο τώρα του Φράγκου, όχι, ούτε τώρα. Και κάπως έτσι τελειώνει και η δεύτερη περίοδος με το σκορ στο 32-27. Μόλις ξεκίνησε και η τρίτη περίοδος εδώ στο κλειστό της Ζωφριάς με τον τρίτο φίλο να προηγείται με 32-27. Θα ανεβάσει τώρα την διαφορά ο Κουτσόνας, ο οποίος συνεχίζει το γιολίτο από την περιφέρεια. 35-27 πλέον, με ακόμα ένα δικό του τρίποντο να μπαίνει στην λίστα. Το τέταρτο αν δεν κάνω λάθος. Ο Πόπης τώρα φινεί στον Μονέο. Κατάλαβε την πάσα ο Κουτσόνας, αλλά είχε πατήσει πριν μετάξει την μπάλα στο σώμα του αντιπάλου του. Είναι επαναφορά λοιπόν οι Αργοναύτες και ο Πόπης θα πάρει και θα εκτελέσει κατευθείαν από την γωνία. Είναι για 2 από τους σωστούς πατούς σε γραμμή. 35-29 το σκορ. Πανάγος. Και ο Κουτσόνας. Καστρίνιος εξαιρετική, η πάσα του βρήκε την τρύπα, βρήκε και τον Καρυπιανό για το 37-29, όλα τα λεφτά η ασίστ. Κάνει βήματα εδώ παίκτης των Αργοναυτών. Και έτσι γρήγορα γρήγορα επιστρέφουν στην επίθεση οι Ροζ με τον Πανάγο και τον Παπά τώρα. Καρυπιανός γυρίζει. Υπάρχει φάουλ τον Παπαγιανόπουλο. Είναι το τρίτο δικό του αν προλάβα να ακούσω καλά. Και στη γραμμή τώρα ο ψηλός του τρίτου φίλου. Έξω η πρώτη. Στο σίδερο και η δεύτερη. Πόπης. Κοντά του ο Παπαγιανόπουλος για να του φτιάξει χώρο. Μπαλαγλίστησε από τα χέρια του Τσιμπούκη. Πέρασε εκτός. Ενώ τώρα επιστρέφει στο μάτσο ο Κουναδής. Αντικαθιστά τον Παπαγιανόπουλο. Και τώρα θα συνεχίσει το μάτσο με τον Πανάγο. Με τον Πανάγο.
πας. Αστρίνιος επιχείρησε από την κορυφή, δεν ήταν καθόλου καλό το σου του. Κόπης. Και ο Τσιμπούκης εκτελεί, έβαλε αρκετό ύψος, η μπαλά όμως δεν έφτασε ούτε καν Στεφάνη. Και πήραν τώρα οι Ροζ. Παραμένει το 37-29. Παπάς. Είναι τα βήματα, με τα αριστερό θα τελειώσει όμορφα. 39-29, η διαφορά επιστρέφει και πάλι στο συνδέκα υπέρ των γηπέδου Πον, οι οποίοι βγάζουν ξανά αντίδραση στην προσπάθεια των αργών αυτών να τους πλησιάσουν, να γίνουν πιο απειλητικοί. Εδώ ο Κουτσόνας θα μπορέσει να ανέβασει κι άλλο το προβάδισμα και θα το κάνει με το δεξί, εύκολο lay-up. 41-29 πλέον και εσπευμένα καλούν τα αιμά ότι οι αργονάστες. Με ένα επιμέρους 9-2, το σκορ έχει ξεφύγει πλέον στο 41-29 υπέρ του τρίτου φύλου, το οποίο μπήκε δυναμικά στην τρίτη περίοδο. Ωραία συνεργασία εδώ, η οποία δεν θα φέρει το καλάθι, καθώς το τελείωμα της ο Μαλισιώβας δεν μπορέσε να αφήσει την παλιά εντός αυτού. Πανάγος τώρα θα επαναφέρει για τους Ροζ. Και η μπαλός θα πάει στα χέρια του Παπά. Από εκεί, στον Καστρίνιο. Άψε χέρι με χέρι στον Πανάγου, του δίνει και το σκριν. Καστρινιός. Καριστιανός θέλει να γυρίσει. Υποσφυκτική πίεση. Θα καταφέρει να σκοράρει. Ένα πολύ δύσκολο καλάθι εδώ. Παρόλο που είχε κολλημένο πάνω του τον Μαλισιώβα, βρήκε στόχο και πήρε και το φάουλ. 43-29. Το ξέσπασμα των γηπεδούχων συνεχίζεται. Καριστιανός χάνει την συμπληρωματική βολή. Κουτσόνας είναι εκεί για να μαζέψει το rebound και έχουμε νέες βολές για τον Κουτσόνα αυτή τη φορά, καθώς η άμυνα των αργών αυτών δεν καταφέρει να καθαρίσει το αμυντικό rebound. Το Κουτσόνας πήρε την δεύτερη ευκαιρία. Τώρα πάει και αυτός στην γραμμή. Τώρα 4-29. Το σέρι τον Ροζ καλά κρατεί. Κόπης τώρα. Κουνάδης. Λίγε εισέρισα στο διχτάκι μπαλά. Κράτησαν ωστόσο οι αργοναύτες. Πέρασε ωραία εδώ. Ο Πόπης αφήνει την μπάλα στο καλάθι για να μαρτύρεται και για φάουλ. 44-31. Μετά από αρκετή ώρα βρίσκουν τον δρόμο προς το καλάθι και οι αργοναύτες. Από το 35-29 είχαν να σκοράζουν. 44-31 δείχνει τώρα ο Φωτεινός Πίνακας. Με το δεξί χέρι εδώ ο Καριθιανός θα δώσει ξανά τη λύση. 46-31, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά κοντά στο αντίπαλο καλάθι ο Καριθιανός. Τρίποδο τώρα, σωστό. Τζόνας. Παπάς. Έχει το Καστρίνιο κοντά του. Του έδωσε, θα εκτελέσει από την κορυφή. Μπορεί θα περάσει και εκτός αγωνιστικού χώρου. Έχουμε αλλαγή για τους αργοναύτες, με τον Τσίπουρα να επιστρέφει. Πήρε την θέση του Μαλισιώβα. Πόπης. Κουνάδης έχει βάλει στην πλάτη του τον Καστρίνιο, γυρίζει ωραία και εκτελεί. 46-33. Στους 13 πλέον η διαφορά, λίγο πριν πούμε στο τελευταίο 5 λεπτό και της τρίτης περίοδου. Κουτσόνας αλλάζει κατεύθυνση, τον ακολουθεί καλά ο Πόπης. Πάει από την baseline ο Κουτσόνας, λίγο πριν βρεθεί στο παρκέ αφήνει την μπάλα στο καλάθι για το 48-33. Πολύ καλό παιχνίδι και από τον Κουτσόνα. Τσιμπούκι στα δεξιά. Κουτσιλιέρης
Ανατροπή εκεί κοντά στον Πανάγο, η πάσα στη γωνία. Ένα σουτ και στη λήξη του χρόνου θα κερδίσουν το φάουλ οι φιλοξενούμενοι. Στράγκος από τη μία και Βαλσαμίδης από την άλλη θα επιστρέψει στο παρκέ. Ο Κουνάδης ετοιμάζεται για την πρώτη βολή του, η οποία θα βρει σίδερο. Χαμένη και η δεύτερη. Μπάλα είναι και πάλι για τους Αργοναύτες. 14 επίθεση τώρα για τους φιλοξενούμενους. Νέο σφύριγμα. Για τρεις πόντους. Αστοχό. Και τώρα Πανάγος. Πανάγος κρατάει, ψάχνει κάποια επιλογή. Βαλσαμίδης δεν θα επιτρέψει στην πάσα να περάσει εκεί ο Σίγουρας. 10 δευτερόλεπτα τώρα για τους Ρος. Είναι καλή επαναφορά, η μπάλα κατευθείαν θα περάσει εκτός. Και από το ίδιο σημείο θα επαναφέρει ο Φράγκος τώρα για τους Αργοναύτες. Φιλοξενούμενοι τώρα στην επίθεση. Σιμπούρας έμεινε ολομόναχος, πατάλησε την ευκαιρία του. Τώρα ο Κουτσόνας. Συνεχίζει ο Κουτσόνας με το πόδι στο κάτσι. Έχει γίνει φάουλ από τον Κουτσιλιέρη. Τέταρτο ομαδικό. Το τελευταίο που θα να δώσουν οι Αργοναύτες. Από την άλλη έχουμε δύο ομαδικά μέχρι στιγμής για το τρίτο φύλλο. Ανέφερε ο Βασιλιάδη, ο Βαλσαμίδης με συγχωρείτε. Είδε και την κίνηση του Καρυθιανού, έχασαν ωστόσο οι Ροζ. Φεύγουν γρήγορα στην άλλη πλευρά οι Αργοναύτες και θα τελειώσει η φάση ο Πόπης. 48-35. Ο Πόπης προσπαθεί να κρατήσει ζωντανή την ομάδα του, προσπαθεί να δώσει λίγο όθηση. Νέο κλέψιμο τώρα από τους φιλοξενούμενους. Και πάλι Πόπης. Και πάλι ο ίδιος θα τελειώσει την φάση και ξανά θα βρει τον δρόμο προς το καλάθι. 48-37, βγάζει μια μικρή αντίδραση ο Πόπης για το μείον 11 πλέον των Αργοναυτών και έχουμε time out για τους γηπεδούχους. Πανέφεραν οι γηπεδούχοι, η διαφορά έχει πέσει πλέον στους 11 πόντους με τον Πόπη. Είναι ο κύριος σκόρερ της τελευταίας φάσης από την πλευρά των Αργοναυτών, οι οποίοι θα δουν και αυτή την επίθεση των αντιπάλων που θα περνάει ανέμακτα. Κουτσιλιέρης θα τα κάνει όλα μόνος του. Θα κατάφερε όμως να μειώσει κι άλλο. Μια φορά θα υπερθέσει μόνο ψήφιο μετά από ώρα αν μπορούσε να σκοράρει εδώ. Και ο Κουτσόνας πέρασε από τα αριστερά. Ρίξε σε λάθος χρόνο εκεί ο Σίμπουρας και θα το πληρώσουν αυτοί οι Αργοναύτες. Μπήκε το καλάθι, πήρε και το φάουλ ο Κουτσόνας. 50-37. Και θα πάει και στην γραμμή για μια συμπληρωματική βολή. Ενώ Σίμπουρας θα λέει με τον διαιτητή. Άστοχη βολή. Βιάστηκε να μπει στο ζωγραφείο εκεί ο Κουτσόνας, ο οποίος θα πέρασει εκτός τώρα. Στην θέση του θα μπει ο Παπάς. Και συνέχεια με Πόπη. 2-38. Για να αφήσουμε πίσω μας και το τρίτο δεκάλεπτο. Φάουλ από τον Κιντζόγλου.
Φάουλ νούμερο 3 για το τρίτο φιλό. Ανέφεραν οι αργοναύτες, θα το πάρει τελικά ο Φραγκός. Μαζεύει ο Παπάς, την Τζόγλου, φαίνει στον Καφρίνιο. Και πάλι την Τζόγλου, λίγο πιο μπροστά από το κέντρο. Παπάς, φτιάχνει φορό Βαλσαμίδης, θα κάνει βήματα. Μπερδεύει εδώ ο παίκτης των γηπεδούχων, πέπε στην παράβαση. Πάλα περνάει και πάλι στα χέρια των αργοναυτών. Στην πρώτη βολή του Φραγκού, ενώ αν άκουσα καλά, Κιμ Τζόγλου έκανε μόλις το τέταρτο δικό του φάουλ. Χαμένη και η δεύτερη από τον Φραγκό, ο Πανάγος έτσι θα περιμένει για να μπει αλλαγή στην συνέχεια. Παπάς. Και το Κιμ Τζόγλου. Γιακοβίδης, ύψωσε, δεν θα περάσει πάσα από τον Πόπη. Θα περάσει η δική του πάσα στην συνέχεια, Σίμπουρα σε θέση, βολή, το χάσε. Ένα εύκολο καλάθι χάθηκε εδώ από τον Σίμπουρα, ο οποίος θα βάζει με τον εαυτό του. Μια εύκολη προσπάθεια, αλλά χάνονται και αυτά. Τώρα θα αποσυρθεί ο Κιμ Τζόγλου, μπαίνει στη θέση του ο Πανάγος. Ενώ πάμε στην άλλη πλευρά, καθώς έχουν συμπληρωθεί τα φάουλα από την πλευρά των αργοναυτών. Έτσι, στη γραμμή τώρα είναι ο Καστρίνιος. Δεν αξιοποιεί την πρώτη προσπάθεια. Βάζει την δεύτερη βολή. 51-37. Φραγκός, Κουτσιλιέρης και πάλι Φραγκός. Πόπης, με συγχωρείτε. Είδα το 9 και μπερδεύτηκα. Κράτησαν οι φιλοξενούμενοι, τώρα είναι ο Φραγκός. Και θα πάρει την προσπάθεια, η μπάλα πέρασε πάνω από το Στεφάνι. Μένουν τώρα 2 για να πιέσουν εκεί το κατέβασμα της μπάλας. Παπάς θα περάσει εκεί το κέντρο. Η πίεση συνεχίζεται, έχουμε πόδι. Και 14 δευτερόλεπτα. Τέλος το χρονόμετρο. Ανέφεραν οι γηπεδούχοι. Καμπάς. Γυρίζει, έχει σταματήσει την τρίπλα του, επιλέγει να εκτελέσει. Σε καλύτερη θέση για να μαζέψει ο Κουνάδης. Φράγκος. Κανείς σταυρωτές. Πάει από τα αριστερά, η πάσα του θα φτάσει στον Κουνάδη. Κουτσιλιέρης. Ναι, είναι καλή εκτέλεση. Βαλσαμίδης δεν μπορεί να καθαρίσει, θα το κάνει ο Καστρίνιος. Και τώρα ο Ιακωβίδης. Τελευταία 40 δευτερόλεπτα στην τρίτη περίοδο. Πέρασε η πάσα για τον Καστρίνιο. Τον ακολουθεί ο Κουνάδης, θα πάει στην εκτέλεση ο Καστρίνιος. Υπάρχει φάουλ από τον Φραγκό, είναι αμυντικό. Χαμογελάει ο παίκτης των αργοναυτών. Δείχνει να διαφωνεί. Στη γραμμή τώρα ο Καστρίνιος. Πόπης. Ανάμεσα στην πόλη κοσμία. Δεν θα καταλήξει μέσα η μπάλα. 20 δευτερόλεπτα τώρα. Όλα για τους Φέρος. Πανάγος πιεζόμενος από τον Πόπη. Έχει κοντά του την βοήθεια του Γιακοβίδη. Παπάς αφήνει στον Βαλσαμίδη. 8 δευτερόλεπτα τώρα.
Καστρίνιος θα πάρει την προσπάθεια με το δεξί. Δύο δευτερόλεπτα, Ιακωβίδης του κλείσει την μπάλα την ώρα που πήγε να σηκωθεί. Είναι λοιπόν και στην τρίτη περίοδο με το σκορ να γράφει 52-37 υπέρ των γηπεδούχων. Ξεκίνησε και πάλι το παιχνίδι, άρχισε να μετρά αντίστοιχα το 4ο δεκάλεπτο εδώ στο κλειστό της Ζωφριάς. Μαλά πέρασε κάτω από τα πόδια του Τσιμπούη και κατέληξε εκτός γραμμών. 52-37 το σκορ. Έχουν ένα πολύ καλό προβάδισμα στα χέρια τους οι γηπεδούχοι, οι οποίοι καλούνται να το υπερασπιστούν σε αυτά τα τελευταία 10 λεπτά. Πανάγος για 3, μπαίνει και βγαίνει μπάλα. Σε καλύτερη θέση εκεί ο Χαριτιανός, θα κάνει βήματα. Συνέχεια με Πόπη. Με το σώμα και έκανε το φάουλο ο Πανάγος, πρώτο μαδικό. Και ο Κουτσόνας θα επιστρέψει, θα πάρει την θέση του. Με πλάτη τώρα ο Παπαγιανόπουλος. Έχασε την κατοχή. Κουτσόνας έχει την επιλογή και για πάσα στον Κιμτζόπουλο. Επιλέγει να πάει μόνος του και θα τελειώσει τελικά την φάση με επιτυχία. 54-37. Φράγκος. Πέρασε ανάμεσα από δύο του, έφυγε η μπάλα και βρισκόταν ο Βαλσαμίδης και θα βρει και την πάσα για τον Κουτσόνα και θα την κάνει ασίστ εκείνος. 56-37 διαφορά πλέον, ξεφεύγει στους 19 πόντους. Κουτσόνας με το δεύτερο σερίδικο του καλά στην τέταρτη περίοδο. Ανεβάζει κι άλλο το προβάδισμα του τρίτου φύλου. Κράτησε και την ισορροπία του ο Πόπης, δεν κατάφερε να σκοράρει. Παπάς εκεί πιέζεται από τον Τσιμπουκή. Την Τζόγλου δεν περνάει η πάσα. Και τελικά δεν θα περάσουν το κέντρο οι Ροζ. Φωνές εκεί από τον Καστρίνιο, τα βάλε με τους συμπαίκτες του. Καθώς φαίνεται ότι ταλαιπώρησαν την πάση την μπάλα και δεν κοίταξαν να περάσουν έγκαιρα το κέντρο. Πόπης, πέρασε η πάσα του ωραία. Δεν μπορεί όμως από κοντά ο Μαλισιώβας. Επιμένουν οι αργοναύτες. Μαλισιώβας από το πλάι βρίσκει σίδερο. Και μαζεύει ο Κουτσονάς. Κουτσονάς τώρα για τους Ροζ. Από τα δεξιά υπάρχει σφύριγμα για φάουλ. Δεν μπήκε μέσα η μπάλα. Δεν του έκανε το χατήρι. Έχει κερδίσει όμως το φάουλ. Ποιος είναι και ο μοναδικός παίκτης που έχει σκοράρει μέχρι στιγμή στην τέταρτη περίοδο. Μέσα εκεί η δεύτερη. 57-37. Η διαφορά για πρώτη φορά στο σύν 20 υπέρ των γηπεδούχων. Θα μείωσε εδώ ο Φράγκος με το τρίποντο. 57-40. Παπάς. Θα δεχτεί στο κεφάλι και την μπάλα ο Κιμτζόγλου. Παπάς, τώρα πήρε ο Κιμτζόγλου. Τελεί για 3, δεν έβαλε πολύ δύναμη. Βαλσαμίδης εκεί κάτω από την αντίπαλη ρακέτα και ολομοναχός. Τον ξέχασε εκεί η άμυνα. 59-40. Τσιμπούκης χωρίς να διστάσει, δεν είναι καλή εκτέλεση. Κουτσόνας τρέχει να τον βολεύει ο Τσιμπούκης, δεν μπορεί να τον σταματήσει, θα μπει το καλάθι. 61-40. Και έχουμε και time out.
συνέχεια στο μάτς, ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο 7 λεπτό. Φράγκος πήρε το γρήγορο τρίποντο. Δεν άλλαξε όμως το 61-40. Αλλά σαν την κανονικά. Το χέρι του εκεί ο Παπάς το παραδέχεται αμέσως. Πρέπει να ζητήσει και συγγνώμη από τον αντίπαλο του. Και επαναφέρουν τώρα οι Αργοναύτες. Φράγκος. Γύρω ο Πόπης, δίστασε να σηκωθεί. Κουνάδης. Υπάρχει χαμηλά το φάουλ. Και έχει κάνει ο Καρτιανός. Πόπης ξανά. Ανάμεσα από δύο. Δέχεται το φάουλ. Και έχουμε βόλια σε αυτή τη φορά. Μέσα η πρώτη βολή. Μέσα και η δεύτερη, 61-42 από τις δύο ευστοίχες βολές του Πόπη. Κιμτζόγλου. Ο Τσονάς είδε τον Καστρίνιο. Δεν έβαλε πολύ δύναμη αυτό στην εκτέλεσή του. Φράγκος. Πάει μόνος του, σηκώνεται και είναι μπροστά από δύο αντιπάλους. Ο Τσόνας πάλι προσπαθεί να φύγει στον ευνηδιασμό. Ξανά δεν μπορεί να τον σταματήσει και ο Τσιμπούκης. 63-42. Έχουν αξιοποιήσει το ανοιχτό γήπεδο στις τελευταίες φάσεις. Είναι η αλήθεια η Ροζ. Με τον Κουτσόνα να φεύγει εκεί σχεδόν ολόμονα στην άλλη πλευρά. Μετά το rebound. Και αυτό έχει βοηθήσει και πάρα πολύ ώστε να ξεφύγει κιόλας η διαφορά στην τέταρτη περίοδο. Κιμτζόγλου. Κουτσονάς. Κουτσονάς, με συγχωρείτε, δεν τον είχα λάθος. Παλεύει ο Καστρίνιος να κρατήσει. Θα γυρίσει κιόλας πρόσωπο στο καλάθι, αστοχή. Ψηλότερα θα μαζέψει ο Καρυθιανός. Και έχουμε φάουλ. Αυτός ο Κουνάδης κατέβασε τα χέρια του. Έχουμε και την αλλαγή για τους Αργοναύτες. Ο Φράγκος πέρασε εκτός. Ο Τσιλιέρης μπήκε στην θέση του. Μπαίνει και βγαίνει η μπάλα στην πρώτη βολή του Καρυθιανού. Εφτελιά στο χακέ την δεύτερη βολή. Κοπής. Θέλει να τρέξει, γύρισε όμως ο Κιμτζόγλου, χτύπησε την μπάλα, την άφησε στα χέρια του Τσόνα. Ποιος θα δεχτεί και το φάουλ στην συνέχεια, που είναι το τρίτο για τους φιλοξενούμενους. Καστρίνιος, Κιμτζόγλου. Σηκώνεται για τρεις, σερμπολ. Να ετοιμάζεται να περάσει. Σίγουρας και πάλι στο μάτς. Μάλιστα όπως τον Παγκό. Συνέχεια με Πόπη. Τσιμπουκής. Κάστη πάσα για τον Πόπη, είναι κλεισμένος εκείνος. Κουτσιλιέρης πήρε τα βήματα, σηκώθηκε χωρίς καλή ισορροπία. Παπάς προστατεύει την μπάλα. Τώρα θα αφήσει τον Κιμτζόγλου για να περάσει αυτό στο κέντρο. Και ύψος ωραία για τον Καρυθιανό. Και αυτός θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι με το lay-up. 65-42. Ωραία εκτυλίχθηκε εδώ η επίθεση των Ροζ. Διαφορά πλέον. Έχει πάει σε υψηλά επίπεδα. Στο σύν 23 βρίσκονται αυτή την στιγμή οι γηπεδούχοι, οι οποίοι είναι αγκαλιά πλέον με την νίκη. Σίγουρα τώρα εδώ κερδίζει το φάουλ. Και θα πάει και στην γραμμή. Χαμένες και οι δύο προσπάθειες.
και τον Κιμ Τζόγλου. Ηρεμιάζεται από τους συμπαίκτες του, δεν υπάρχει και λόγος για να βιαστούν οι Ροζ. Καστρίνιος γυρίζει στο fade away, δεν βρίσκει στόχο. Παλεύει και ο Καρυθιανός, παραλίγο να σκοράρει κιόλας. Ήθελε να πάρει και το δίποντο, αν καταλάβω καλά την αντίδρασή του. Θα πάει στην γραμμή τώρα για δύο βολές. Ενώ ο Βαλσάμιδης επιστρέφει για τους Ροζ. Ενώ από την άλλη πλευρά έχει πάρει σπαργή και πάλι ο Μονέος. Έξω η πρώτη βολή. Ανοίξε την δεύτερη. Κοπής. Βρήκε την πάσα για τον Μονέο. Παίρνει την baseline, την Κουτσιλιέρης, αφήνει στον Πόπη. Προσποιείται, θέλει να πλησιάσει, ωραία, θα αφήσει τον Μονέο. Γύρισαν καλά εδώ την μπάλα στην επίθεση τους οι Αργοναύτες. Μονέος κέρδισε το φάουλ. Θα πάει στην γραμμή τώρα για τις δύο δικές του βολές, έπειτα από το πέμπτο ομαδικό των γηπεδούχων. Σπαταλά για αυτός τις βολές του, δεν αδέλφει 65-42. Τζόγλου, Κουτσόνας. Του δίνει επιλογή για screen ο Βαλσαμίδης, πάει αντίθετα. Την Τζόγλου θα το πάρει. Φτάνει και δεν θα πήγαινε καλό. Τζιλιέρης, ίσως για τον Πόπη. Πόπης με πλάτη, γυρίζει εκεί υποπίεση, δεν μπορεί να καταφέρει κάτι. Βαλσαμίδης θα παίξει με μια μακρινή πάσα. Κουτσόνας βρήκε τον Καρυθιανό και εκείνος εκτέλεσε με δύο πάσες, έβαλαν καλά. Εδώ η Ροζ, 67-42. Απόλυτη κυριαρχία του τρίτου φούλου στο σημερινό μάτς. Ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο τρίλεπτο της αναμέτρησης. Μονέος, ο ίδιος θα μαζέψει. Δεν βρήκε χώρο για να εκτελέσει ξανά. Θα το κάνει ο Πόπης πίσω από τα 6.75 και θα σκοράρει. 67-45. Τζόνας. Πάνω του Πόπη για να τον πιέσει, πήρε το σκρίνο Κουτσόνας και έμεινε με τον Κουτσιλιέρη, γυρίζει με τα αριστερό, δεν τελειώνει καλά τη φάση. Πρέπει να χτυπήσει κιόλας. Πόπης από κοντά. Κρατούν οι Αργοναύτες, επιμένουν στο έδαφος δύο παίκτες, κερδίζει το φαουλό Μονέος. Ενώ τώρα θα βγει εκτός ο Κουτσόνας ή όχι. Όχι, θα παραμείνει τελικά ο Κουτσόνας. Και πάλι δύο χαμένες βολές από τον Μονέο, 2 και 20 στο ρολόι. Οδεύουμε σιγά σιγά προς το φινάλε. Παπάς θα το πάρει το τρίποντο και θα το βάλει κιόλας. 70-45. Η διαφορά όλο και ανεβαίνει το μάτς. Μονέος. Μπάλα έφυγε εκτός μετά από την παρέμβαση του Παπά. Νάδης. Είδε τον Μονέο. Αστόχησε εκείνος και τώρα η μπάλα στα χέρια του Κουτσόνα. Θα πάει μέχρι το τέλος, θα αφήσει και την μπάλα στο καλάθι, 72-45. Κουτσιλιέρης. Δεν είναι καλή εκτέλεση, Κουνάδης ανάμεσα εκεί σε τρεις αντιπάλους. Δεν μπορεί να αφήσει την μπάλα ούτε αυτό στο καλάθι. Παπάς. Σηκώνεται για τρεις, όχι αυτή τη φορά δεν μπορεί να ευστοχίσει.
Κάτι λιγότερο από 1,5 λεπτό ακόμα για το τέλος για δικαστικού χαρακτήρα. Αυτές οι τελευταίες φάσεις, καθώς τα πάντα έχουν βρεθεί στο μάτς, στο τρίτο φύλλο θα πανηγύρει στην δεύτερη νίκη του σήμερα, θα πάει στο 2-1. Ενώ από πιστά στο χι για 3. Ενώ από την άλλη οι Αργοναύτες θα γνωρίσουν την δεύτερη ήττα τους στο φετινό πρωτάθλημα και θα πέσουν στο 2-2. Κουνάδης θα πάρει το φάουλ από τον Βαλσαμίδη και θα πάει και στην γραμμή. Τα 2.47, από τις δύο βολές του παίκτη των Αργοναυτών. Τελευταία δευτερόλεπτα στο μάτς. Κουτσόνας εκτελεί άστοχα. Εδώ με υπεραριθμία θα βγουν μπροστά οι Αργοναύτες. Το χάσε όμως ο Σίμπουρας. Παρά την πολύ ωραία assist του Πόπη, ο οποίος παίρνει και πάλι. Μισό λεπτό για το τέλος. Πάσα πίσω από την πλάτη, ούτε τώρα. Κουνάδης όμως παλεύει, δεν δικαιώνεται ξανά. 20 δευτερόλεπτα ακόμα. Οδεύουμε προς το τέλος. Φινάλ λοιπόν, το τρίτο φύλλο θα πανηγύρισει μια νίκη με 72-47 επί των Αργοναυτών.